Πριν από μερικές μέρες είχαμε μιλήσει με τον Κωνσταντίνο Κρέτση, εργαζόμενο στο χώρο της υγείας, και είδα σήμερα ένα δελτίο τύπου της αδέσμευτης αγωνιστικής κίνησης στην Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτών. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Αυτό δεν είναι, ίσως? Ναι. Γεια σου κιόλας. Είχαμε πει, είχαμε εντοπίσει, εσύ το έχεις εντοπίσει, εγώ κάνω ερώτηση απλώς, τι συμβαίνει με το θέμα της ιδιωτικής, στον χώρο της ιδιωτικής, των ιδιωτικών θεραπευτήριων κτλ. Είχες επισημάνει ζητήματα και είχες καταγγείλει κιόλας, ακόμα και θυμάμαι και σε μεγάλο διαγνωστικό κέντρο, ότι υπήρχαν κρούσματα. Και σκάει η είδηση χθες και προχθές και βλέπω τους αρμόδιους να είναι σε διαδικασία απορίας ακόμα. Πώς μας συνέβη αυτό? Για πες μας λοιπόν πώς μας συνέβη αυτό και γιατί συνέβη αυτό. Λοιπόν, τι έγινε, ήταν αυτό την προηγούμενη φορά που είχαμε καταγγείλει στην εκπομπή σου, Κώστα, ήταν, το λέγαμε συνέχεια, ότι υπήρχαν κρούσματα ήδη σε μεγάλο διαγνωστικό κέντρο, τα είχαν καταγγείλει τότε ήδη οι εργαζόμενοι, είχαν πάει στους αρμόδιους φορείς, δηλαδή είχαν πάει στην περιφέρεια, είχαν πάει στο ΝΕΟΔΗ και προσπαθούσαν να έρθει κάποιος να κάνει έλεγχο στην κλινική, στο διαγνωστικό κέντρο, που είναι από τα μεγαλύτερα και μάλιστα έχει πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας στα τεστ για τον κορονοϊό. Και τους στέλναν από τον ένα στον άλλον. Η περιφέρεια έλεγε ότι εγώ δεν είμαι υπεύθυνη, ο ΔΥ έλεγε ότι εγώ δεν είμαι υπεύθυνος, είναι επιθεώρηση εργασίας. Όλο αυτό λοιπόν που και σε ανακοινώσεις του που είχε βγάλει το κλαδικό σωματείο και εμείς σαν παράταξη, το τονίζαμε συνέχεια ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Άμεσα μέτρα. Για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Και χθες επιβεβαιωθήκαμε για άλλη μια φορά. Τώρα τι γίνεται? Μπροστά λοιπόν σε όλο αυτό οι κλινικάρχες, γιατί προέχουν κάνει την κρίση ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Σε όλο αυτό λοιπόν προσπαθούν με λίγα μέτρα προστασίας προς τους εργαζόμενους, να μην μπορούν να μένουν απροστάτευτοι εργαζόμενοι, και να έχουμε τα χθεσινά γεγονότα και στους ταξιάρχες στο Περιστέρι και στην Κασταλία, κάτω στην Γλυφάδα που είναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι υπάρχουν πολλά κέντρα, και μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία και μεγάλα, τα οποία δεν είναι βέβαια πολλά τα κρούσματα, αλλά υπήρχαν κρούσματα. Τα οποία δεν έχουν φανεί ποτέ. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν στην κυβέρνηση ήταν πώς θα τους κάνει τα 800 ευρώ, 1600 για τις μονάδες. Αλλά ουσιαστικός έλεγχος για να μπορέσει να γίνει και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι δεν έχει γίνει πουθενά. Μα πουθενά. Εδώ βγαίνει το επίκαιρο που λέγαμε για την επίταξη όλων των θεραπευτηρίων κάτω από την εθνική ομπρέλα. Κάτω από την ομπρέλα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό η κυβέρνηση δεν τόλμησε να το κάνει για πάρα πολλούς λόγους και ιδεολογικούς. Και συμβεντρολογικούς και πελατειακούς. Και εδώ σήμερα έχουμε άλλο μεγάλο θέμα. Αυτό είναι σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο που αφορά στη δημόσια υγεία και στην υγεία των εργαζομένων και των πολιτών. Εδώ πρέπει να μας απαντήσει. Και να μας απαντήσει και ο κύριος Τσιόδρας αυτό, επί του συγκεκριμένου. Καταλαβαίνω ότι πήγε αμέσως στο χώρο, είδε μαζί με τον κύριο Χαρδαλιά. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα? Ακριβώς όπως το λέτε, χθες, αφού μιλάμε τώρα για μια κατάσταση, οι εργαζόμενοι είναι τόσο εκτεθειμένοι. Και να σας πω κάτι, είναι και πάρα μικρά γυροκομεία με λίγους εργαζόμενους ή ψυχιατρικές κλινικές. Εκεί τα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους είναι ανύπαρκτα. Δεν υπάρχουν. Εκεί και αν κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι. Εμάς μας έρχονται καταγγελίες από εργαζόμενους, οι οποίοι... Εργαζόμενοι έρχονται και μας λένε ότι δεν υπάρχουν μάσκες, δεν υπάρχουν γάντια, είναι εκτεθειμένοι στον ιό και μάλιστα σε χώρους που υπάρχει συνωστισμός από την άποψη πια ότι υπάρχουν τρόφιμοι μέσα εκεί και ειδικά σε ψυχιατρία και σε γυροκομεία. Αυτά λοιπόν η κυβέρνηση έπρεπε να τα έχει δει εδώ και καιρό και όχι κατόπιν εορτής να πηγαίνουμε μαζί με τα κανάλια να τραβάμε φωτογραφίες και να λέμε «ΟΚ, θα πάρουμε μέτρα», μετά τι να το κάνεις? Γιατί ήδη από ό,τι είδαμε, και δεν ξέρω, σίγουρα θα ευσταθεί, στους ταξιάρχες είχαμε και νεκρό. Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει και στα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας πρέπει να γίνει και εκεί άμεσα έλεγχος. Ναι. Άμεσα. Γιατί σας είπα και σε αυτά τα μεγάλα ιδιωτικά, παρόλο που το κρύβουν, υπήρχαν κρούσματα. Αλλά ναι, δεν έχουν γίνει ποτέ στην χώρα. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Εδώ εσείς ζητάτε παρέμβαση εισαγγελέα.
Εμείς ζητάμε και φυσικά ζητάμε παρέμβαση εισαγγελέα. Και φυσικά ζητάμε παρέμβαση εισαγγελέα. Χωρίς την παρέμβαση εισαγγελέα δεν θα γίνει τίποτα. Θα αρχίζουν πάλι κλινικάρκες και θα ουριάζουν. Γιατί δεν τους νοιάζει, δεν τους νοιάζει το, οι εργαζόμενοι και δεν θα έλεγα για τους ασθενείς, μην φτάσουμε σε, αλλά τουλάχιστον για τους εργαζόμενους δεν δίνουν δεκάρα. Και τους ασθενείς φυσικά τους βλέπουν σαν πελάτη που θα, πώς θα οικονομήσουν, έτσι. Αλλά πέραν από εκεί, αυτό που λέμε είναι ότι οι εργαζόμενοι που δίνουν μέσα στο ΝΙΟ και μέσα στο για 660 ευρώ που δουλεύουν και κινδυνεύει η ζωή τους. Και δεν ενδιαφέρεται από την πολιτεία κανένα. Μα κανένα και έρχεται εδώ, κύριε Βανίτη, αυτό που είχατε πει, ότι χρειάζεται επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Τελείωσε. Δεν υπάρχει αλληλή σε αυτή. Δεν υπάρχει αλληλή σε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει λοιπόν, αλληλή. Και είναι η δεύτερη φορά που εδώ από αυτή την εκπομπή λέω για δεν παρεμβαίνει η δικαιοσύνη. Είναι και το θέμα των βάουτσερ που έλεγα πριν. Και εδώ στην προκειμένη περίπτωση το βάζετε κι εσείς, συμφωνώ απόλυτα. Αυτά επάγγελται η εισαγγελία πρέπει. Όταν χάνεις ανθρώπους και μπαίνει θέμα της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των πολιτών, δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι ακριβώς. Δεν το συζητάμε ότι πρέπει να γίνει αυτεπάγγελτα. Αυτεπάγγελτα πρέπει να γίνει και να προσφύγει, να παρέμβει εισαγγελέας και στις δύο κλινικές. Αλλά και πρέπει οι αρμόδιοι φορείς, ο ΕΟΔΗ και τα κλιμάκια που υπάρχουν, να ξεκινήσει ο έλεγχος στις ιδιωτικές κλινικές. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα, ναι. Ένα τελευταίο, αν έχεις την καλοσύνη. Ναι, ναι, επειδή προσφάτως έμαθα ότι υπήρχε μια ευαισθησία της επιθεώρησης εργασίας. Μπράβο. Και πήγαν στην εφημερίδα των συντακτών να κάνουν έλεγχο αν τηρούνται οι εργασιακές σχέσεις, όπου πρέπει να τους πούμε ότι η εφημερίδα των συντακτών είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μέτοχοι της εταιρείας. Αλλά καταλάβαμε, ήταν όταν άρχισε η εφημερίδα των συντακτών να κάνει τις αποκαλύψεις για τα βάουτσερ. Το πιάσαμε. Στην προκειμένη περίπτωση, στο δικό σας χώρο, στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, έχετε εικόνα αν έχουμε παρεμβάσεις ή επισκέψεις ελέγχους της επιθεώρησης? Πουθενά. Σε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, δεν υπάρχει πουθενά να έχει. Εδώ δεν πήγαινε τις καλές εποχές επιθεώρησης στις ιδιωτικές κλινικές που ήταν. Που δεν είχαμε αλλιώς τα πράγματα. Τώρα δεν υπάρχει πουθενά. Είναι αυτή τη στιγμή ανεξέλεγκτοι κλινικάρκες και κάνουν ό,τι θέλουν. Ανεξέλεγκτοι. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Γι' αυτό είχαμε και τα χθεσινά αποτελέσματα. Και ελπίζουμε να είναι και τα τελευταία, αλλά έτσι όπως εξελίσσεται ο ιός, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε κι άλλα. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάλι ο κ. Βούτσης στο κάδρο και σε αυτή την περίπτωση. Και σε αυτή. Είναι αυτό που είχε πει ο Παύλος Μπουλάκης, το βάουτσερ, το βρούτσερ. Τώρα το έχουμε και στις ιδιωτικές κλινικές. Γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.